Νίκο, μια νέα σεζόν. Ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία για την ομάδα της ανάληψης. Δύο λόγια για την νέα χρονιά που έρχεται και για τους στόχους που έχει η ομάδα. Ναι, είναι μια κατηγορία η οποία είμαι, μάλλον ήρθα σε αυτήν την κατηγορία, γιατί η ομάδα που ανέλαβα έχει στόχους να κυνηγήσει να κάνει πρωταθλητισμό. Γι' αυτό ήρθα κιόλας. Η ομάδα δείχνει ότι είναι οργανωμένη, έχει καλό υλικό. Πιστεύουμε αρκετή δουλειά ότι θα κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα. Πέρα από την ανάληψη είναι και άλλες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν ξέρουμε ακόμα το πώς θα καταρτιστούν οι ομίλοι. Πώς βλέπεις γενικά την Α2Ε? Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες που ήταν ήδη καλές, έχουν ενισχυθεί με κάποιες προσθήκες που έχουν κάνει. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Ο στόχος ο δικός μας είναι αυτός. Θα τον κυνηγήσουμε, σίγουρα θα βρούμε ομάδες μπροστά μας που θα δυσκολευτούμε αρκετά, αλλά πιστεύω με την ομάδα που θα φτιάξουμε στην προετοιμασία ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας. Με τα γραφικά τι άλλο να περιμένουμε? Έχουν γίνει ήδη αρκετές προσθήκες με ποιοτικούς παίχτες. Τι άλλο να περιμένουμε στη συνέχεια? Σίγουρα αν θα βρεθεί κάτι καλό, σίγουρα θα κάνουμε κίνηση να το πάρουμε. Σίγουρα όσο πιο καλούς παίχτες έχει, σίγουρα θα είναι και πιο εύκολος ο στόχος. Έχετε προσδιορίσει έτσι τους στόχους μεταγραφικούς, αυτά που χρειάζεστε στην ομάδα? Υπάρχουν συγκεκριμένα, ναι, δηλαδή κενά? Έχουμε μιλήσει με το Συμβούλιο ότι ψάχνουμε και θα κινηθούμε ανάλογα. Έχετε στόχους παίχτες όπως ο Μανώλης Ομονιάκης και ο Αλέξανδρος Κασμερίς που έχουν έτσι παραστάσει και από αλφαεθνική κατηγορία. Πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα να έχει παίχτες αυτού του επίπεδου? Σίγουρα η εμπειρία τους και οι παραστάσεις που έχουν θα βοηθήσουν και εμένα και την ομάδα και τα μικρά παιδιά. Είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε και πιστεύω ότι με τη βοήθειά τους θα καταφέρουμε αυτό που κυνηγάμε.